Χαίρετε. Ας πιούμε ένα καφέ και να μιλήσουμε για καριέρες. Πόσο σπουδαία είναι η δικιά σας καριέρα, πόσο ωραία νιώθω όταν λέτε εγώ είμαι δάσκαλος, εγώ είμαι νοσηλεύτρια, εγώ είμαι το ένα, εγώ είμαι το άλλο. Παίζει ρόλο το τι γνώμη έχουν οι άλλοι για το επάγγελμά μας ή τι νομίζουν οι άλλοι για το τι είναι το επάγγελμά μας, ούτως ώστε να το ακολουθήσουμε εμείς και να μας αρέσει. Έρχεται αυτή η επιστολή τυχαία να συμπέσει με το βίντεο που κάναμε με την Αριστονίκη για την αλλαγή καριέρας μετά τα 40 ή τον επαγγελματικό προσανατολισμό μετά τα 40. Γεια σου Θέκλα, λέει φίλη. Σε παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια. Με έχεις βοηθήσει πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για αυτό που κάνεις και συνέχισε το γιατί σε έχουμε ανάγκη. Ας βάλω λίγο τα γυαλιά μου να διαβάζω την επιστολή γιατί είναι μεγάλη. Έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια με τους Κύπριους και το γεγονός ότι κατάγεσαι από την Κύπρο με κάνει να νιώθω οικία μαζί σου ακόμα και δεν γνωριζόμαστε. Στο δημοτικό θυμάμαι κάναμε αδερφοποίηση με σχολείο του Στροβόλου και φιλοξενούσαμε μαθητές από Κύπρο και μας φιλοξενούσαν αντίστοιχα και αυτοί. Από τότε έχω ένα ιδιαίτερο δέσιμο με την Κύπρο και είμαι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη με όλα όσα πέρασε αυτή η μαρτυρική μεγαλόνισος. Εγώ θέλω να ρωτήσω και να μας κάνεις ένα vlog με θέμα «Υπάρχει άραγε το ιδανικό επάγγελμα για τον καθένα μας?» Αφορμή για όλο αυτό στάθηκε το δικό μου επάγγελμα με το οποίο παλεύω εδώ και χρόνια. Είμαι λίγο πριν από τα 40 και θεωρώ ότι στον επαγγελματικό τομέα έχω αποτύχει παταγωδώς. Η σχολή από την οποία αποφύτησα έχει ονομασία η οποία είναι άγνωστη στο ευρύ κοινό. Ποια σχολή είναι άραγε? Πράγμα το οποίο με έχει κάνει πάρα πολλές φορές να νιώσω άσχημα, μειονεκτικά, ντροπή και να προσπαθώ να αλλάζω συζήτηση για να αποφύγω την ερώτηση του τι δουλειά κάνω. Αυτό θυμάμαι ήταν κάτι που το συζητούσαμε τότε και στη σχολή. Ότι δηλαδή θα έπρεπε να αλλάξει το όνομα της σχολής, γιατί τα σχόλια που λαμβάναμε δεν ήταν και τόσο καλακευτικά για κάποιον που δεν τη γνωρίζει. Δεν ήταν από τις πρώτες μου επιλογές. Ανήκει στα επαγγέλματα υγείας, τα οποία μόνο αυτά με ενδιέφεραν να δηλώσω. Έχει να κάνει με την πρόληψη και είναι η μεγάλη περιγραφή της. Και αυτό είναι που δυσκολεύει τα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι ξεκάθαρο το τι κάνει ο επισκέπτης υγείας, όπως σε άλλα επαγγέλματα. Λόγου χάρη ο δοντίατρος φτιάχνει δόντια. Ο γιατρός θεραπεύει. Ο επισκέπτης υγείας, άρα είναι επισκέπτρια υγείας η φίλη. Ο επισκέπτης υγείας ουσιαστικά είναι σαν σύμβουλος υγείας αναλόγως σε ποιο τομέα θα εργαστεί. Ως επιτοπλίστων, οι απόφοιτοι της σχολής απορροφούνται στο δημόσιο τομέα και σπανίως ιδιωτεύουν. Για πολλά χρόνια δεν είχε προκηρυχθεί θέση για μένα και φέτος λόγω πανδημίας προσλήφθηκα. Τα καλά του COVID, λέει η φίλη. Εργάζομαι σε εμβολιαστικό κέντρο και καθήκον μου είναι να εμβολιάζω τον κόσμο. Με το πέρας της πανδημίας θα επιστρέψω στο κέντρο υγείας όπου ανήκω και εκεί πέρα από εμβολιασμούς, καθήκον μου θα είναι να λαμβάνω δράσεις στα σχολεία και να ενημερώνω τον μαθητικό πληθυσμό για θέματα που άπτονται της δημόσιας υγείας. Αν βάλω σε μια ζυγαριά τα υπέρ και τα κατά της μέχρι τώρα εργασιακής μου εμπειρίας, φαίνεται ότι η ζυγαριά γέρνει προς τα υπέρ. Καλό αυτό. Πρώτα απ' όλα η εργασία με ανάγκασε να βγω από το σπίτι και να συζητάω και για άλλα θέματα, πέραν των συζητήσεων που αφορούν εγκυμοσύνη, το κετό, γονεϊκότητα, θυλασμό και διάφορων άλλων, που μέχρι τώρα ήξερα πολύ καλά, λόγω του ότι έχω αποκτήσει τα παιδάκια μου σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το ένα μετά από το άλλο. Από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκα στην υπηρεσία, ένιωσα αυτό που λέμε πως το μυαλό μου άρχισε να στροφάρει, να ξεκολλάει από τα καθημερινά, υπέροχα, αλλά κατά τα άλλα επαναλαμβανόμενα. Είμαστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα. Έχω υπέροχους συναδέλφους και η φύση της δουλειάς είναι τέτοια που έχω συναναστροφεί με πάρα πολύ κόσμο. Ένα από τα καλά της είναι πως η δουλειά σταματάει στην υπηρεσία όταν σταματάω να εμβολιάζω χωρίς να φέρνω δουλειά για το σπίτι, όπως μπορεί να συμβαίνει με πολλά άλλα επαγγέλματα. Επίσης, το ωράριό της είναι πρωινό, με αξιοπρεπείς απολαβές. Η μέρα μου γεμίζει και θεωρώ ότι επιτελώ έργο και ότι συμβάλλω και εγώ με τον δικό μου τρόπο στην καταπολέμηση της πανδημίας του COVID.
Στα κατά συγκαταλέγεται η μη αναγνωρισιμότητα, το γεγονός πως είναι αρκετά κοπιαστική εργασία, διότι ως γνωστόν υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού και είναι μια πολύ απαιτητική δουλειά με συνεχόμενη ροή, πράγμα που δεν σε αφήνει λίγο να πάρεις το διάλειμμά σου, να καθίσεις ή να λείψεις. Επίσης, ένα αρνητικό είναι πως δεν έχω λάβει ένα θετικό feedback από την οικογένεια μου πλην του ανδρός μου. Μήπως είναι η οικογένεια σου που σε κάνει να προβληματίζεσαι για το αν είναι καλό το επάγγελμα σου ή όχι. Ξέχασα να αναφέρω πως έχω μεταπτυχιακό στη δημόσια υγεία από Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Από εκεί και πέρα όμως, όταν βρεθώ σε μία παρέα και αναφέρω ότι εργάζομαι στο εμβολιαστικό κέντρο, με ρωτάνε αν είμαι γιατρός ή νοσηλεύτρια. Αυτό με στεναχωρεί πολύ, γιατί μπαίνω στη διαδικασία πάλι να εξηγώ, πράγμα το οποίο με κουράζει. Θυμάμαι πως η καθηγήτρια στη σχολή μου έλεγε πως κάποια στιγμή δεν θα με ενδιέφερε να εξηγώ με τι ασχολούμαι. Και τώρα την καταλαβαίνω. Έχω σκεφτεί αρκετές φορές να δώσω κατατακτήρες σε άλλες σχολές, έχω κάνει ήδη αιτήσεις, αλλά το παράδοξο της ιστορίας είναι ότι αρχίζει και μ' αρέσει το αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαι και προβληματίζομαι μην χάσω χρόνο στην προετοιμασία των κατατακτήριων εξετάσεων, διότι θα είναι χρόνος που θα στερήσω από τα παιδιά μου και από τον εαυτό μου. Εννοείται αυτό. Τα παιδιά μου είναι ακόμα μικρά σε ηλικία πριν από το δημοτικό σχολείο, τα οποία τόσο αυτά όσο και εγώ θα στερηθούμε τη βόλτα της Κυριακής και όχι μόνο, αφού θα πρέπει να την αφιερώσω στην προετοιμασία των εξετάσεων. Άραγε θα αξίζει, όχι, σου το λέω κατηγορηματικά, χωρίς περιστροφές. Οι σχολές τις οποίες έχω δηλώσει είναι το παιδαγωγικό και η ψυχολογία. Θέλω πολύ να ασχοληθώ με τα παιδιά. Έχω πάθει αυτό που λένε reality shock, έστω και σε αυτή την ηλικία. Να αναφέρω πως κάνω χρόνια ψυχοθεραπεία. Στην τελευταία μας συνεδρία, η ψυχοθεραπεύτρια μου με ρώτησε αν σου δινόταν η δυνατότητα να μπεις σε όποια σχολή ήθελες χωρίς εξετάσεις, ποια θα επέλεγες, και πραγματικά δυσκολεύτηκα να απαντήσω. Άραγε το ιδανικό επάγγελμα για τον καθένα έχει να κάνει μόνο με το αντικείμενο του επαγγέλματος? Σχετίζεται με αποδοχή και θαυμασμό? Σε ευχαριστώ πολύ και σε φιλώ. Φιλενάδα, φιλενάδα, φιλενάδα. Λοιπόν, νομίζω ότι στη δικιά σου την περίπτωση έχεις μπερδέψει την ουσία του επαγγέλματος σου με την επίπλαστη και την εξωτερική εικόνα που αυτό δείχνει και με το τι λένε οι άλλοι για σένα και με το αν το επάγγελμα σου σου δίνει κάποιο κύρος, κάποιο κοινωνικό κύρος. Είναι αλήθεια πως είναι πολύ εύκολο να μπούμε σε αυτό το απατηλό δίλημα αν μας κάνει το επάγγελμα μας ή όχι, βασισμένη μόνο πάνω στη γνώμη που έχουν κάποιοι άλλοι για το δικό μας επάγγελμα. Αντιλαμβάνομαι πως δεν ήταν η πρώτη σου επιλογή το επάγγελμα αυτό. Δεν ξέρω τι άλλες σχολές είχες δηλώσει, αλλά πέρασες σε αυτή. Έχεις μια γνώμη για τη σχολή σου, η οποία είναι υποτιμητική προς τη σχολή σου από εσένα πρώτα. Και είναι και πολύ ενδιαφέρον που ξέχασες να μας πεις και το είπες στην πορεία ότι έχεις και μεταπτυχιακό πάνω στη δημόσια υγεία. Φαίνεται ότι ασχολείσαι ή ασχολήσουν ιδιαιτέρως με το τι λένε ή τι θα λένε οι άλλοι για τη δουλειά που κάνεις. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα γιατί ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία οι όψεις που δίνουμε στους άλλους είναι σημαντικές για μας. Ζούμε σε μια κοινωνία που εκτιμάει πάρα πολύ τα κυριλά τα επαγγέλματα, να είναι κάποιος γιατρός, να είναι κάποιος ψυχολόγος, να είναι κάποιος δεν ξέρω εγώ τι, δικηγόρος, δικαστής, λογιστής, δεν ξέρω ποια είναι τα κυριλέ επαγγέλματα και υποτιμά τους ανθρώπους που κάνουν λιγότερο κυριλέ επαγγέλματα ή λιγότερο γνωστά επαγγέλματα. Για μένα, ο κλάδος σπουδών που έχεις ακολουθήσει και το επάγγελμα που εξασκείς τώρα δεν είναι σε τίποτα αμεληταίο. Δεν είναι σε τίποτα ένα επάγγελμα για το οποίο να ντρέπεσαι, ένα λειτουργήμα θα έλεγα, γιατί είναι μεγάλο λειτουργήμα και αυτό που κάνεις στο εμβολιαστικό κέντρο, αλλά και αυτό που θα κάνεις μετά το πέρας της πανδημίας, που θα πηγαίνεις στα σχολεία και θα έχεις την πολύ σοβαρή ευθύνη να ενημερώνεις την νεολαία μας για τους κινδύνους που διατρέχει η σωματική και η ψυχική τους υγεία και για το πώς να προστατεύονται και να συμβάλλεις έτσι στην πρόληψη ασθενειών και ταλαιπωριών που μπορεί να περάσουν τα παιδιά μας. Εγώ θυμάμαι ξεκάθαρα
τις επισκέπτριες υγείας που ερχόντουσαν στο σχολείο μας και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, ότι ήταν οι γυναίκες εκείνες τις οποίες κάναμε τις ερωτήσεις που ντρεπόμαστε να κάνουμε στους γονείς μας, που μιλούσαμε για σεξουαλική αγωγή, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, που κάναμε ερωτήσεις για θέματα υγείας που δεν συζητιούνταν εύκολα και δεν συζητιούνταν ανοιχτά, και θυμάμαι ακόμη όλα όσα μας έχουν διδάξει. Θυμάμαι επίσης και ένα σκηνικό, και θα σου το πω αυτό για να το έχεις υπόψη σου, και ένα σκηνικό που είχε έρθει στο Λύκειο μια επισκέπτρια υγείας και μας είχε βάλει 2, 3, 4 κορίτσια πόσα στο ίδιο δωμάτιο, στην ίδια κλειστή τάξη για να μας εξετάσει, και ότι μας είχε πει να βγάλουμε τις μπλούζες μας, και ότι μια συμμαθήτρια μου είχε κοροϊδέψει μια άλλη συμμαθήτρια για το στήθος της, και ότι η άλλη μετά είχε αποκτήσει κόμπλεξ σε σχέση με το στήθος της, οπότε αν θα κάνεις τέτοιες εξετάσεις, πες τους καμιά κουβέντα να μην σχολιάζει η μία το σώμα της άλλης, και ότι όλα τα σώματα είναι όμορφα και ότι όλα τα σώματα είναι αποδεκτά. Γιατί σε αυτές τις ηλικίες της εφηβείας τέτοια σχόλια μπορεί να καρφωθούν στο μυαλό σου και να σε ταλαιπωρούν πολύ καιρό μετά, και μετά να μεγαλώσεις και να συνειδητοποιήσεις γιατί βλακίες ασχολιόμουν όταν ήμουν έφηβη. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, θεωρώ ότι από μόνη σου έχεις δώσει την απάντηση στο mail, ότι έχει αρχίσει να σ' αρέσει το επάγγελμά σου, έχει αρχίσει να σε γεμίζει. Έτσι όπως το περιγράφεις, έχει προτερήματα το επάγγελμά σου. Το πιο σημαντικό, ότι σ' αρέσει όταν το κάνεις, όταν το εξασκείς. Και αυτό που είπες για το καλό ωράριο, και αυτό που είπες για τις σχετικά καλές απολαβές, και το ότι σου δίνει προπτική το επάγγελμα αυτό που κάνεις. Επίσης σκέψου ότι αντί να σπαταλήσεις πολύτιμο χρόνο που θα μπορούσες να περάσεις με τον εαυτό σου και με τα παιδιά σου για να δίνεις κατατακτήρες και μετά να σπουδάσεις κάτι άλλο που δεν είσαι και σίγουρη αν το θέλεις. Γιατί εδώ σε ρώτησε η ψυχοθεραπεύτρια σου τι σχολή, σε ποια σχολή θα ήθελες να πας χωρίς εξετάσεις, δεν ήξερες να απαντήσεις, άρα έχεις αρχίσει να μαγεύεσαι και έχεις αρχίσει να έχεις έλξει προς το δικό σου επάγγελμα. Σκέψου ότι θα μπορούσες αργότερα, όταν μεγαλώσουν τα παιδιά σου, να χρησιμοποιήσεις τον ελεύθερο χρόνο στο να γράψεις ένα βιβλίο, για παράδειγμα, για προαγωγή της δημόσιας υγείας, ή να γράψεις ένα βιβλίο που να απευθύνεται σε εφήβους, που να τους ενημερώνεις για διάφορα πράγματα, και έτσι να εξελίξεις το επάγγελμα σου και να το τροποποιήσεις ή να το εμπλουτίσεις με τρόπο που να σε ικανοποιεί περισσότερο, και ίσως να έχεις και περισσότερη κοινωνική αναγνωρισιμότητα που τόσο πολύ σε καίει. Θέλω να σου πω, και δεν ξέρω αν αυτό μετράει, φαντάζομαι πρέπει να μετράει, γιατί έρχεται από ένα πρόσωπο που έχω επιτύχει κάποια κοινωνική αναγνωρισιμότητα, ότι στο τέλος της ημέρας, όσο γνωστό πρόσωπο και να είσαι, όσες πολλές θετικές εκφράσεις και να ακούς για σένα, όσοι πολλοί άνθρωποι και να σε γνωρίζουν, όσοι πολλοί άνθρωποι και να σε εκτιμούν και να σε θαυμάζουν και να σε αγαπούν, δεν γεμίζει η ψυχή σου μέσα σου, δεν γεμίζει η καρδιά σου μέσα σου, αν δεν είσαι καλά με τον εαυτό σου. Και στο τέλος της ημέρας, αυτό το οποίο γεμίζει την καρδιά και την ψυχή κάθε ανθρώπου είναι αυτό που βιώνει μέσα του, όχι έξω του. Το επάγγελμα που κάνουμε και η γνώμη που έχουν οι άλλοι για το επάγγελμα που κάνουμε και για εμάς είναι έξω μας. Μέσα μας είναι αυτό που μας δίνει την ευτυχία. Και στις πολύ στενές διαπροσωπικές μας σχέσεις, στη σχέση μας με τον σύντροφο μας εάν έχουμε, στη σχέση μας με τα παιδιά μας εάν έχουμε, στη σχέση μας με τους πολύ κοντινούς μας ανθρώπους, που οι πολύ κοντινοί μας άνθρωποι δεν ασχολούνται με το αν είμαστε διάσημοι ποδοσφαιριστές ή διάσημοι τραγουδιστές ή διάσημοι το ένα ή διάσημοι το άλλο. Ασχολούνται με τον άνθρωπο που έχουν μέσα στο σπίτι τους, που έχουν μέσα στο κρεβάτι τους, πώς είναι αυτός ο άνθρωπος και πώς αλληλεπιδρά και πώς συνδέεται μαζί τους. Κάτι όταν δεν το έχουμε, μπορεί να έχουμε πολύ μεγάλη, πολύ ψηλή, μπορεί να έχουμε πολύ μεγάλη ιδέα γι' αυτό. Πω, άμα γίνω πολύ γνωστή θα είμαι ευτυχισμένη. Όχι, δεν θα είσαι ευτυχισμένη άμα γίνεις πολύ γνωστή. Άμα με εκτιμάει πάρα πολύ κόσμο, θα είναι όλα εύκολα στη ζωή μου. Όχι, δεν θα είναι όλα εύκολα στη ζωή σου, άμα σε εκτιμάει πάρα πολύ κόσμο. Άμα οι άνθρωποι θαυμάζουν εμένα και τη δουλειά μου, θα έχω την ευτυχία. Όχι, δεν θα έχει την ευτυχία. Την ευτυχία και εσύ, όπω και εγώ, όπω και ο καθένα μα, καλούμαστε να την αποκτήσουμε με πολύ σκληρή προσωπική πνευματική δουλειά. Δεν μα τη δίνουν ούτε τα πτυχία, ούτε οι αναγνωρισιμότητε, ούτε οι λαμπρέ καριέρε δίνουν την ευτυχία. Την ευτυχία τη βρίσκουμε μέσα μα. Και είσαι πολύ τυχερή, γιατί
Όπου από όσα μου γράφεις αντιλαμβάνομαι ότι έχεις μια καλή σχέση, δεν λες κάτι αρνητικό για τον άνδρα σου και λες μάλιστα κιόλας ότι ο άνδρας σου σε εκτιμά, εκτιμά τη δουλειά σου και την αναγνωρίζει, δεν λες κάτι αρνητικό για τα παιδιά σου, φαίνεται ότι στον προσωπικό τομέα τα πας καλά, άρχισες να εκτιμάς και να σου αρέσει και η δουλειά σου, οπότε σταμάτα να σκέφτεσαι σαν εφηβάκι, σταμάτα να σκέφτεσαι σαν μια ανώριμη έφηβη να κάνω μια δουλειά, να είναι κυριλέ και να με ξέρει κόσμος πολλής και απόλαυσε αυτά που έχεις, γιατί πολλές φορές είμαστε δυστυχείς επειδή δεν ξέρουμε να γνωρίσουμε και να αναγνωρίσουμε ότι αυτά που έχουμε είναι σημαντικά. Χαίρομαι για σένα και για την πρόοδό σου και καλή συνέχεια.